Πάμε τώρα, Νίκο, να μας πεις για το τουρνουά μπάσκετ 3-3 που διοργανώθηκε στη Μαρίνα του Λαβρίου. Όπως βλέπουμε και από τις εικόνες, πολλά παιδιά πλημμύρισαν τη Μαρίνα του Λαβρίου σε ένα παιχνίδι, σε ένα τουρνουά όπου συμμετείχαν αρκετά παιδιά. Τα έσοδα διατέθηκαν για φιλανθρωπικό σκοπό και συγκεκριμένα για το Ίδρυμα Μαριάννα Βαρδινογιάννη Ελπίδα. Πολύ σημαντική εκδήλωση αυτή. Βραβεύτηκε ο Μέμος Ιωάννη, θα τον ακούσουμε, αλλά θα ακούσουμε και τον πρόεδρο της ΚΑΕ Λαβρίου που διοργάνωσε αυτό το τουρνουά, τον κύριο Γιάννη Ψαράκη. Πήγαμε πάρα πολύ καλά φέτος, είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή, ειδικά στα παιδάκια. Ο στόχος μας ήταν να φέρουμε τα παιδάκια ακόμα περισσότερο στο γήπεδο, να γνωρίσουν παίχτες, να γνωρίσουν τον ανταγωνισμό, να γνωρίσουν τις ομορφιές του Λαβρίου. Και με την ευκαιρία αυτή έχουμε δώσει και ένα φιλανθρωπικό χαρακτήρα στο τουρνουά. Με όλα τα έσοδα τα οποία θα μαζευτούν από αυτό θα διατεθούν στο όραμα Ελπίδα. Είμαστε εδώ σε μια πανέμορφη πρωτοβουλία που είναι από την ΚΑΕ Λαβρίου. Από το Γούσου Λαβρίου σε ένα πανέμορφο μέρος που νομίζω ότι είναι το καλύτερο για τα παιδιά και σε μια πόλη που το μπάσκετ πλέον παίζει ένα πρωταρχικό ρόλο στον αθλητισμό της πόλης.